Καλησπέρα. Τι άλλο θέλει. Λοιπόν, δηλαδή, κοίταξε, δεν φτάσαμε σε διψήφιο αριθμό εκπομπών, Νίκο μου, ε, για να δούμε μεταγραφή. Το Pack Today γίνεται Transfer Today. Το Pack Today, φίλε, νίκε μόνο αίτητο το είναι. Μεταγραφέ φέρνει. Θα φέρει και κύπελο στο τέλο. Κάτσε να δει. Περίμενε. Οπό, οπό, Είμαστε κουρλίδε. Βιάζεσαι, φιλέ, βιάζεσαι, βιάζεσαι. βιάζεσαι. Ε, γιατί είναι να βιαστώ. Και Ελλάδας Ελλάδα είμαστε. Το ξαναπάρουμε. Τι... Στο Και σωστόκι, να το γράφει όταν γράφει κείμενα. Να γράφει ο κυπελούχο Ελλάδα. Ναι, ναι, εδώ το στα γραφεία. Εδώ πιο πέρα, το... στα γραφεία. Εδώ πιο πέρα από το σπίτι μου είναι το κύπελο. Μαζί α, με άλλα. Τρία τα τελευταία πέντε χρόνια. Λοιπόν, ε, α τα ανακεφαλαιώσουμε λίγο. Ε, από τη στιγμή που μεσολάβει η μεταγραφή. Από την τελευταία φορά που που τα λέγαμε. Είναι ο, ο Σάστρε με 24χρονο Ισπανό, ε, ακραίο αμυντικό από την Μαγιόρκα. Ο Κίτσικου τη Μαγιόρκα, όπω έχω πει και με πλάκωσε ήδη ένα φίλο μου, γιατί το άκουσε αυτό και δεν κατάλαβε τι ακριβώ εννοούσα. Τι ε, Αντώνη. Τι εννοούσα, Ότι το χαρακτηριστικό του ε, Κίτσικου με τον Σάστρε είναι ότι και οι δύο μέχρι τα 24 του δεν είχαν φορέσει άλλη φανέλα πλήν τη ομάδα του. Ο Κίτσικου ήταν από τα λίγα παιδιά ε, του ΠΑΟΚ. Τι, κάνεις, θελάκεις, τι κάνει στο που μέχρι να φύγει πέρυσι ήταν σε ομάδα που δεν θα σώθηκε στην Τουρκία, αλλά η εικόνα του ήταν καλή, οπότε κράτησε θέση στην, στην κατηγορία. Στην, στην πρώτη Τουρκίας ε, έλεγα λοιπόν ότι ο Κίτσου ήταν από τα ελάχιστα παιδιά των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ ε, της τη φουρνιά του ειδικά που δεν είχαν φύγει δανεική όπως όλοι οι υπόλοιποι. Είχε μείνει στον ΠΑΟΚ. Ε, μέχρι που τελικά πήρε την, τη μεταγραφή για την Τουρκία εκεί στα 23-24 του. Έτσι τώρα και ο, ο, Σάστρε, ο οποίος ήταν στη Μαγιόρκα, ε, έχει παίξει σχεδόν τέσσερις σεζόν, μισή μάλλον γεμάτες σεζόν, όχι με γεμάτες συμμετοχές, γεμάτες σεζόν. Ε, διαφορετική υφής, διότι άλλο είναι να είσαι σε μια ομάδα που θα κάνει 30 νίκες και θα προσπαθήσει να ανέβει όπως ήταν η Μαγιόρκα όταν είχε πέσει στην δεύτερη κατηγορία, Άλλο να σε μια ομάδα που ψάχνει 10-12 ε, νίκες για να παραμείνει στην κατηγορία, όπως ήταν η Μαγιόρκα που δεν παρέμεινε την προηγούμενη φορά που ανέβηκε ε, και προσπαθεί να το κάνει τώρα. Ε, ήταν ε, από τους βασικούς στην θέση του, μέχρι που η Μαγιόρκα αποφάσισε την αναβάθμιση να πάει να πάρει ένα δεξιμπακ ε, με καλύτερα χαρακτηριστικά και βεβαίω θα μου πει, αφού η Μαγιόρκα βρήκε ένα μπακ με καλύτερα χαρακτηριστικά, γιατί εμεί να πάρουμε το μπακ με τα χειρότερα χαρακτηριστικά τη Μαγιόρκα. είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει ανάλυση για να καταλήξουμε και στη φιλοσοφία του Πάουκ. Ο Πάουκ λοιπόν κάνει μια κίνηση, παίρνει από το ένα δεξί μπακ για να το βάλει σε αυτή τη θέση στην οποία ήδη έχει ένα δικό του παιδί, τον Λίρατζι, μικρότερο με πάνω-κάτω ίδια χαρακτηριστικά και έχει και μία επιλογή η οποία εάν ήταν να συζητάμε δεν θα είχε βγει όπως το Τέιλορ δεν έχει πείσει ότι μπορεί να είναι το βασικό δέξι back to power. και όλα αυτά βέβαια πηγαίνουν το χρόνο πίσω διότι ο, ο Λέω Μάτος άφησε τόσο μεγάλα παπούτσια στην θέση του που δύσκολα να τα γεμίσει κανένας. Πόκ λοιπόν πηγαίνει σε μια επιλογή ενός ποδοσφαιριστή από το πρωτάθλημα με διαφορετικές παραστάσεις, με διαφορετικό ξεκίνημα καριέρας όσον αφορά τις υποδομές του. Ε, μια ε, safe επιλογή γιατί. Διότι Πόκ θα είναι ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει οψιόν υποχρεωτική αγοράς εφόσον κάνει συγκεκριμένε συμμετοχέ. Ε, και αν κάνει συγκεκριμένε συμμετοχέ, σημαίνει ότι ο ΠΟΚ τον έχει ανάγκη για να παίξει αυτή τη θέση. Και το πόσο που θα δαπανίσει ε, είναι από αυτό που λες «Οκ, okay, με παίρνει να μην βγει μια μεταγραφή». Ε, ίσως κάποιος που με ακούει να νομίζει ότι προλυαίνω το έδαφος σε μια μεταγραφή μπορεί να αποτύχει. Όχι. Απλά βάζουμε όλα τα δεδομένα στο τραπέζι για να καταλάβουμε τι ακριβώς σκέφτηκε ο πάουκ για να κάνει αυτή την, την επιλογή. Διότι, Νίκο, αυτή η επιλογή δεν είναι τυχαία όσον αφορά την ηλικία του ποδοσφαιριστή και τι παρεσδάσει του ποδοσφαιριστή. Βάσει του ναι. τρόπου με τον οποίο αρχίζει να σκέφτεται το ΠΑΟΚ μεταγραφικά από εδώ και πέρα. Ναι, ναι νομίζω ότι ο Μπότο έδειξε με το καλημέρα την φιλοσοφία που θέλει να ακολουθήσει όχι μόνο για τη τρέχουσα μεταγραφή περίοδο, αλλά γενικότερα μέχρι το καλοκαίρι. Θέλει να ανανεώσει το ρόστερ του ΠΑΟΚ χαμηλώσει το μέσο όρο ηλικία. Ε, νομίζω ότι θα δούμε αρκετούς ποδοσφαιριστές ηλικία, σε αυτήν την ηλικία 22 με 26 ε, νεαρούς αθλητικούς ε, ποδοσφαιριστές να έρχονται στη, στο, στη Τούμπα. Ε, με, το, με τη λογική ότι θέλει και να δώσει, να αλλάξει τη ε, σύσταση της, της εδεκάδας, δηλαδή να χρησιμοποιήσει, να βάλει μέσα πιο πολύ τρέξιμο στο παιχνίδι ή πιο πολύ ένταση και ταυτόχρονα μη, να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Τώρα, ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να κρυθεί ούτε αυτή η μεταγραφή, ε, αυτή η καθεαυτή, τους ο μέσο καθώς ε, τωρα ε, τη δεδομένη στιγμή, ε, ούτε αυτή η μεταγραφη αυτη αυτή του του καθως ουτε τη δεδομενη στιγμη ουτε αυτη η φιλοσοφια που που είπαμε προηγουμένω, καθώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη, τη, τη γενικότερη εικόνα στο τέλο και να κρίνουμε. κυρίως ε, το, το καλοκαίρι και μετά. Διότι μεμονωμένα, αν πάρουμε κάθε κίνηση, θα έχουμε πολλά ερωτηματικά. Εγώ, συγκεκριμένα για αυτήν την κίνηση, έχω τα ερωτηματικά μου, να σου πω την αλήθεια, Τόνι. Δεν το γνωρίζω το ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω εσύ κατά πόσο τον είχε παρακολουθήσει. Όχι, ε, το δεν, είναι... δεν το γνώριζα. Και χρειάστηκε να κάνω την δεύτερη αναζήτηση στοιχείων όσον αφορά τα βίντεο για να προκύψει κάτι χειρόπιαστό για να, κατα... ναι. να καταλάβουμε το τι μέρος ότι... του λόγου ήταν. Αν ο ποδοσφαιριστής αυτός είναι... Το, ε... το ερώτημα είναι αν ο αυτός είναι πολύ καλύτερος του Λίρατζη. Αν είναι πολύ καλύτερος του Λίρατζη, καλός και ήρθε. Ε... Αν δεν είναι πολύ καλύτερος του Λίρατζη και είναι... Το ίδιο. Ε, δεν μπορώ να την κρίνω θετικά τη δεδομένη στιγμή. Ε, διότι πιστεύω ότι θα μπορούσε να μην αποκτηθεί ένας παίχτης σε, σε αυτήν την ηλικία, σε μια θέση που έχουμε ένα τέτοιο παίχτη, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες και έχει δείξει καλά στοιχεία. Ε, και μάλιστα δανεικός, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι θα ξαναψάχνεις ε, να βρεις ένα παίχτη εφόσον αυτό σου κάνει κιόλα. Ε, και ο Πάκο Μα έχει να βρει ένα παίκτη σημαίνει ότι τον έστειλε εκτό ο Λίρατζης. Άρα καλύπτεσε. Ο Λίρατζη βγήκε μόνο. Ναι, αλλά εφόσον έχει και το Taylor backup, ε, εγώ περίμενα εκεί ότι θα έρθει ένα ποδοσφαιριστή πιο έμπειρο, πιο παροκοταρτισμένο, που έχει εμπειρία ε, και μπορεί να δώσει το, το, κάτι παραπάνω. Αλλά βέβαια. Αυτά τα λέω χωρί να γνωρίζω το ποδοσφαιριστή. μπορεί, ναι, μπορεί να, ναι... να είναι. Καλύτερο, έτσι. Κοίταξε. Η, ε, η δικιά μου λογική. Για αφή, να μην ναι. παρεξηγηθώ πάνω σε αυτό που λέω. Ε, λέω ότι το κρίνω σαν αυτό και αυτή την κίνηση. Γιατί αν το δούμε σαν μια μεγαλύτερη εικόνα και έρθουν τέτοιοι αρκετοί ποδοσφαιριστέ, ο οποίο ένα θα κουμπώσει με τον άλλον, ε, τότε θα κρυθεί εντελώ διαφορετικά αυτή η μεταγραφή. Ε, καταλαβαίνω τι δηλαδή. λε. Εμένα η πρώτη μου σκέψη. Χωρί να είναι ούτε επιβεβαιωμένη ούτε να λέω ότι αυτό ισχύει, είναι ότι ο Πάκου πήγε σε μια λογική, ο Ροντρίγκο ε, χαιρετάει, ο Τέλορ δεν μα κάνει, δεν θέλουμε να το χαιρετήσουμε τώρα. Α πάρουμε ένα ποδοσφαιριστή δανεικό για να έχουμε ένα αντίβαρο στο, σε ποιον από του δύο, ή στον Λίρατζ ή στον δικό μα παίχτη, στο, ή, ή στον Λίρατζ ή στον, ε, Ρονδρι, στον ε, Σάστρε, θα στηριχτούν yeah. μετά το καλοκαίρι. Να του έχουμε και του δύο, να πιέζουν ένα τον άλλον. Να μην νιώθει κανένα από του δύο ότι παίζει γιατί είναι νεαρό και γιατί. Όχι, παίζει γιατί παίρνει ένα κάποιου. Δεν σου κάνουμε καμιά χάρη. Πόσο χρόνο είσαι Οπότε, 23 τον άμα δεν είναι. Τέλο, τον ξεγράφουμε, έτσι. Ε, αν ε, παρουσιάσει κάτι το 100% πολύ καλύτερο από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα, όχι. Αλλά με τα δεδομένα. Γιατί η λογική ναι. του Πάουκ λέει ότι θέλω ένα backup, αλλά δεν θέλω ένα backup 28 χρόνων. Να είναι το backup με 24, ναι, να είναι. 28 δεν έχω λόγο να είναι. Γιατί και να σημειώσουμε, σα... να προσθέσω σε αυτό ότι έχουμε δανεικό και από την άλλη πλευρά, έτσι. Και ο Σίγκλε είναι δανεικό και μάλιστα με ψηλή ρήτρα. Οπότε και εκεί το καλοκαίρι πάλι θα ψάχνουμε ποδοσφαιριστή. Ναι, ο Πακ πάγεται από την αρχή, ε, στα, στα δύο άκρα του, τη άμυνα. Ναι. Έτσι πώ έχουν έρθει τα πράγματα. Το θετικό είναι ότι είναι ένα ποδοσφαιριστή, να το επη... επαναλαμβάνω, χωρί να τον έχω δει. είναι ένα ποδοσφαιριστή που έχει εμπειρία από πριμέρα division. Κάτι που σημαίνει ότι σίγουρα δεν είναι τυχαίο για να μπορέσει να καταξιωθεί και να παίξει. Έτσι. Και με μια σχολή. Ναι, της έχει, έχει που... κάποιε αλφα βάσει. Δεν είναι. Να. Να. Δεν μπορεί να το από που ξεκίνησε. Το πώ συνέχισε. Εγώ περίμενα για περίμενα τη θέση απλά κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει ο Πάοκ. Τώρα, σε, ηλικία, ένα, σε έναν... εμπειρία, σε βιογραφικό. Περίμενε έναν καλύτερο Τέιλορ στα 27-28, του πιο γεμάτη ηλικία, δηλαδή. Ναι. Αλλά ο Πάοκ, ε, από ό,τι έχει γίνει κατανοητό, πηγαίνει σε μια άλλη λογική τη δεδομένη στιγμή. Θέλει να αμπολιάσει τους νεαρούς που θα φέρει με τους ε, παλιούς και να δημιουργήσει ένα μείγμα παιχτών με, που να έχει και τα δύο στοιχεία και να αλλάξει λίγο τη, την εικόνα της ομάδας η οποία δείχνει να είναι κορεσμένη, πώς να το πω. Νίκο μου, Μέχρι. πες ότι είμαστε σε καφέ και έρχεται ένας ε, και σου λέει «Ρε εσύ Νικόλα εξήγησέ μου λίγο κάτι, σε παρακαλώ να πούμε δηλαδή, πες μου λίγο, αφού να πούμε θέλουμε δεκάρι, γιατί μου λες ότι μάλλον θα έρθει πρώτα ένας μέσος». Θα έρθει ένας χαβ, ξαροχτάρι, θα έρθει πρώτα. Αντώνη, ακούγομαι. Ναι, ακούγεται. Α, Λοιπόν, θα έρθει ένα ξαροχτάρι πρώτα, γιατί αυτό έχει ζητήσει ο Ρασβά Τσέσκου. Και στη συνέχεια ο Πάοκ νομίζω ότι δεν είναι κολλημένος, δεν και καλά ότι θα δεκάρι. Απλά θέλει να παίκτη στην επιθετική του γραμμή, είτε δεκάρη είτε εξτρέ. Και νομίζω ότι είχαμε και απορία από τι προηγούμενε εκπομπέ ότι γιατί ο Πάου δεν κοιτάει εξτρέ. Αλλά θεωρώ ότι εκεί θέλει να κάνει κάτι καλύτερο, πιο, κάτι πιο δυνατό. Και ότι αυτό θα το δούμε στο τέλο, αν γίνει. Η όλη συζήτηση τώρα την κάναμε, διότι και εγώ και ο Νίκο στα ρεπορτάζ μα στην Sport Day και στην Sport Time, τι ίσω καταγράψαμε ότι ο Πάου. Μα προκύπτει ότι είναι πιο κοντά στην απόκτηση ενό μέσου παρά ενό μεσοεπιθετικού που φαίνεται μια μεγαλύτερη ανάγκη, μια πρώτη ανάγκη. Ε, το ότι μια μεγάλη ανάγκη του Πάκου είναι ένα μεσοεπιθετικός είτε να παίζει στο 10, είτε να μπορεί να παίζει και στα άκρα, δεν αναιρεί το γεγονό ότι εάν μέσω συζητήσεων και μέσω αναζήτηση βρεθεί ένας μέσος, ένα μέσο, ένα έξωρο που μα κάνει, μα κουμπώνει και μπορούμε να να το πάρουμε. Θα πούμε, ε, περίμενε λίγο γιατί εγώ ψα... θα πα να τελειώσει τη δουλειά. Η δουλειά που η οποία ανοίγει με τα γραφικά, την τελειώνει. Δεν την αφήνει σε λίγο να θα σου πω, Θα σε πάρω τηλέφωνο και λίγο. <σχ> Μετά εκκλήσει που προωθείτε και γεια. Yeah. Αυτό πώ θα τον εξηγήσω. δηλαδή, Αντώνη, στην επόμενη το ότι δεν καί... θα το ότι... έχουμε... Τι θα έχουμε. Τι θα έχουμε. έχουμε. Γυναίκε. Μεταγραφή ήδη, uh. δεύτερη. Τα έχουμε δεν δεύτερη, δεύτερη μετά. Πρόσχεσαι τι πρόσχεσαι, πρόσχεσαι Νίκο μου, πρόσχεσαι τι πρόσχεσαι. Εγώ πριν έρθω εγώ το είχα προσχεθεί με τα γραφές και ακόμα μου το κουπανάνε. Πρόσχεσαι τι πρόσχεσαι. Καμήλες δεν καμήλες είναι όλοι και δεν είναι, τι θα είναι, Αντώνιο, οχτάρι ή εξάρι. Α, όχι τέτοια... όχι, τέτοια πληροφόρηση δεν έχω. Όχι, τέτοι... μέχρι εκεί δεύτερη... οπα... δεν έχουμε φτάσει. Ακόμα, παλεύουμε. Νομίζει... Νομίζω ότι και ο Λουτσέσκου δεν, είχε, yeah. δεν ήταν τόσο ε, αυτηρό σε αυτό που ζητούσε να είναι εξάρι ο οχτάρι. Ήθελα απλά ένα παίχτη στο κέντρο ε, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν οι του. Με διαφορετικά το χαρακτηριστικά είχαμε... αυτό που έχουν ο Κούρτιτς, ο, ο, Σβάμπ, ο Αγκούστο και ο Τσιγκάρα. Λέω αυτού yeah. του τέσσερι τον εσύ δεν τον ξεχνάω. Απλά νομίζω ότι πλέον και ο Λουτσέσκου δεν τον, εντός, δεν τον βλέπει μάλλον έχει δρομολογηθεί μια προσπάθεια για την αποχώρησή του. Δεν ξέρω το κατά πόσο εύκολο θα είναι. Το εύκολο έχει να κάνει με το τι απαιτήσει θα έχει ο Πάουκ, πόσο θα μπορεί να μειώσει τη χασούρα που, την οικονομική που είχε από την παρουσία του εσύ. E αυτό εννοώ. Γιατί το να ναι. πει ένα παίχτη μα τόσα μια αποζημίωση να φύγει, γίνεται. Αυτό είναι το. Πιστεύω το θα έρθει, έρθει αυτό ο ποδοσφαιριστή που περιμένουμε. Πιστεύω θα έρθει στι επόμενε μέρε. Οπότε στην επόμενη εκπομπή ετοιμάσου να μα αναλύσει τη στο δεύτερη την... μεταγραφή τί... του Πάου. Το μάτι με την ΑΕΚ στο κύπελο θα είναι. Στο με εκεί. Στο. Πότε θα γίνει. Τι είναι Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τι ε, είναι, εδώ, με καθορισμένο. Νο... Με την νο... ομικρον... Ποια ομικρον Έχουν νοσήσει το 78% των παιχτών του Πάου και το 74% των παιχτών τη ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν άλλοι να κολλήσουν. Όποιο κόλλησε, κόλλησε. Τέλο. Τα βγάλαμε. Δεν ξανακολλά. να σου πω κάτι. Α ε, ας βρεθεί κάποιος να μου πει ότι υπάρχει ομάδα στον κόσμο που έχει δύο ποδοσφαιριστές που έχουν κολλήσει δύο φορές κορονοϊό μα σε λιγότερο από έξι μήνες. Πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν. Εντάξει, όχι μόνο σε εμά, μην κράει αμέσω. Γιατί το βλέπει ότι είναι κράξιμο, ε. Δεν είναι το, ο, ο ε. δεν είναι ένα, ε, πώς να το πω, Ένα νόσημα το οποίο το κολλά από ε, κακή εξοικειοποιητική συμπεριφορά, να το πω έτσι λίγο κομψά. Κατάλαβε. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το βολίσει στο μάρκετ, στο οπουδήποτε. Που, να μη δεν... σου τύχει, πολύ Ναι, να μη σου τύχει για, για, για να μην μπλέξει όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί πλέον οι περισσότεροι κάτοικοι είναι εμβολιασμένοι. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, είναι μόνο 25 παίκτε δεν έχουν εμβολιαστεί. Και αυτοί δεν επιτρέπεται να πάνε στο ξενοδοχείο τη ομάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να του πάρει ομάδα η εκτορίαζα παιχνίδι. Αυτό άρχισε να συμβαίνει στην Ιταλία. Στη Γερμανία ήδη συμβαίνει. Υπάρχει παίκτη Βέρντερ Βρέμου που έχει να παίξει τέσσερι μήνε εκτό έδρα. Στην πάγκερ μονάχου, να δει γίνεται, χαμό. Στην πάγκερ μονάχου πιστεύω ότι. Ειλικρινά το πιστεύω ότι κάποια στιγμή με το που κόλλησαν τρει-τέσσερι του είπαν παιδιά. Να κάνουμε ένα πάρτι να κολλήσουμε το λεφτάκι. Εντάξει, αυτό ήταν. Γίνεται χαμό εκεί χαμό με τον Κίμηχ, έχουν φασαρίε. Επειδή δεν θέλει να κάνει το ευόλιο, χαμό Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πώ θα βλέπει, να σε ρωτήσω τώρα, ε, να επιστρέψουμε oh. στον Πάου. Δεκάρι θα πάρει, δεκάρι ή εξτρέμα που είπαμε πριν, θα πάρει ο Πάουκ. Ναι, θα πάρει. Ναι, θα πάρει. Δηλαδή πιστεύω ότι κάποια στιγμή, αν δεν πάρουν μέχρι τι 19-20 του μήνα, ε, θα πάει ο Μπίσσερβερ με, με, μπλουζάκι που θα λέει Δεν αντέχω άλλο, πλήν ευάλε. Θα πάει. ταιριά. Εντάξει, ε, παιδιά, μισό έμεινα δηλαδή, φτάνει. Εφανίστηκε ένα όνομα, έτσι, ε, ενός παίκτου που αγωνίζεται σε αυτή θέση. Ναι, το του... αντρέ Φράγκο, του, του Πορτογάλου της Στορίλ. Ενός παίκτη που κάνει ε... πάρα πολύ καλή σεζόν, ε, με δημιουργία σε γκολ, πιο πολύ κυρίως, γιατί έχει 7 γκολ αλλά τα περισσότερα είναι με πέναλτι. Ε, όχι πώ μειώνει την αξία του γκολ, αλλά επειδή συνήθω παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πόσα γκολ σε ροή αγώνα έχει ένα παίχτη. Έχει 4-5 assist, έχει δημιουργία, έχει στοιχεία σε ομάδα η οποία είναι στην δεύτερη ταχύτητα τη Πορτογαλία ή μάλλον προσπαθεί να πάει στη δεύτερη ταχύτητα. Δηλαδή στον πρώτο γύρο έκανε μόνο δύο ήττε από την Κυπελούχο και από την Πρωταθλήτρια, από την Μπράκα και από τη Sporting προχθες ειχε είχε προηγηθεί 2-0 τη ε, Πόρτο, αλλά τελικά έχασε 3-2 στο τέλο. Στο Με τον γκολ του γιου του Κωσέσαου. Ναι, αυτή ναι, ήταν η τρίτη τη. Ήταν πρώτη στον, στο δεύτερο γύρο. Ε, και είναι ένα παίξης για τον οποίο ενώ υπάρχουν ε, ε, στοιχεία τα οποία λένε ότι τελειώνει το συμβόλαιο το 2022, το επίσημο στο σελίδα τη ομάδα αναφέρει ότι ανανέωσε Σεπτέμβριο μέχρι το 2024. Ε, είναι λίγο yeah. οθολό το, πει, και... πάνω σε αυτό. Και στο σελίδες μεγάλες το γράφω. Ή ε, ο Τζόγο ε, και άλλοι γράφουν. Ε, και ε, άμα το γράφει ανανέωσε... η επίσημη στη σελίδα δεν θα το γράψει. Δηλαδή άμα γράψει πάει πάω ότι ανανέωσε ο... το σκίτης. Ε, δεν θα ότι το ανανέωσε το σκίτης. Τι έγκλημα έκαναν. αφού ανανέωσε Αντώνη. είχε ανανέωσει ο άνθρωπος. Τι θα κάνει τώρα. Όχι τίποτα. Το θέμα είναι θα έρθει. Τον θέλουν, δεν τον θέλουν. Τον απέριψαν. Ε, εγώ, πιστεύω, <laughs> τον, εγώ, πιστεύω θα τον... εγώ πιστεύω ότι θα τον ήθελαν. Αν έχει, ένα αν έχει ένα μειονέκτημα, δεν είναι τόσο γρήγορο όσο ε, θα περίμενε κάποιο. Ε, και θεωρώ πω αυτό το στοιχείο, ε, η έλλειψη αυτού του στοιχείου, η όχι και τόσο μεγάλη ταχύτητα, ε, είναι αυτή που δεν τον έχει φέρει στην πρώτη τριάδα των ομάδων. Είναι κλασικά ένα παιδί βγήκε από τι ακαδημίε τη Sporting Λισαβόνα, όπω ο, ο γιο του Βαρέλα. Καλό, Ε. Αλλά δεν έπαιξε ποτέ. εκεί. Μην ξύνει πληγέ τώρα πάλι. Ναι, επειδή ήθελα να δω την αντίδρασή σου και αυτό. Μεταλλεύω το γεγονό ότι εσύ δεν με βλέπει. Εγώ δεν σε βλέπω, κατάλαβε. Μην με επιριζώνει. Πε στο κόσμο ότι εγώ δεν σε βλέπω. Κοίταξε, το δικό μου ρεπορτάζ αναφέρει ότι. Νομίζω και το δικό σου ότι ο παίχτη ενδιαφέρει. Ότι ο Μπότο ασχολήθηκε με την περίπτωσή του. Και αν ασχολήθηκε με την περίπτωσή του στην άκρη. Για να ασχοληθεί με την περίπτωση του σημαίνει ότι ο άνθρωπος ξέρει τι ακριβώ γίνεται από το σύμβολό του. Και εμείς όσο θέλουμε να μάθουμε με μια επιβεβαίωση, έτσι. Ναι. Απλά βρίσκεται η περίπτωση αυτή στην άκρη. Προφανώ γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό θα φανεί. Αλλά νομίζω ότι πρώτα θα, όπω είπε και εσύ, πρώτα θα δούμε το χάφνα. να και μετά θα ασχοληθούμε με την περίπτωση του επιθετικού. Που Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ανάγκη να φέρει ένα παίχτη. Ίσως και σε αυτή τη θέση, ίσως και εκτός των χαρακτηριστικών αυτών που ε, φαίνεται να είναι η φιλοσοφία της ομάδας πλέον. Και, δηλαδή να φέρει έναν με μεγαλύτερο ηλικία παίχτη, πιο έμπειρο που να κάνει τη διαφορά. Αλλά δεν αποκλείεται αυτό να γίνει το καλοκαίρι και όχι τώρα. Τελευταία ερώτηση Νίκο, πρόσκληση σημαντική. Είναι για τον εκατομμύριο. Αν ο Πάουκ τελειώσει καλά με το δεξιμπακ, πάρει ένα εξαρροχτάρι, πάρει και ένα δεκάρι. Θα έλεγε είμαστε οκ, okay, και αν όχι, και στοίχηκαν. Αντί μία ακόμα μεταγραφή. Μία ακόμα. <laughs> τι, τι θα έπρεπε, <laughs> Δεν θα γίνει αυτό. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Κάθε φορά που περιμέναμε μία ακόμη δεν είχε γίνει ούτε αυτή που περιμέναμε. Εκτό από εκείνο το, το καλοκαίρι που. Έρχεγε μια μεταγραφή μετά την άλλη και στο τέλο τη σεζόν πήραμε το πρωτάθλημα. Θυμάσαι που ήμασταν εξωτερικοί και ερχόντουσαν όλοι τελευταία μέρα. Ένα-ένα εμφανιζόντουσαν στα γραφεία. Δεν <laughs> θυμάμαι. Okay. Θα ήθελα ένα κεντρικό αμυντικό. Κεντρικό αμυντικό, ε. Ναι, για να μην ψάχνουμε το καλοκαίρι δύο. Γιατί δεν πιστεύω <laughs> ότι θα μπορέσει να πάρει δύο το καλοκαίρι. Μ' αρέσει ο τρόπο που σκέφτεσαι. Μ' αρέσει που το τεκμηρίωσε κιόλα. Γιατί και εμένα η, η ναι. λογική μου εκεί θα πήγαινε. Ε, στο να πάρει ο Πάο κανένα τερματοφύλακα για να μην ψάχνει δύο. Αν και εγώ θα ήθελα ένα τερματοφύλακα για πρώτο και το Πασχαλάκη για δεύτερο. Αλλά. Οκ, okay, ναι. εντάξει. Το, το, είπα και μία που το είπα και μία που πέρα. Ναι. Ε, είναι από το κοντρόλ. Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλάκη μα φέρει τηλέφωνο. Θέλει να κάνει μία ερώτηση στον Αντώνη Τσεκαλέα. Ναι. Γιατί να μην για δεύτερο. Γιατί δεύτερος. Γιατί, Πώ ξεκίνησε. Yeah, και τι έγινε. Ο, και έστω τελευταία η πρώτη. το, θε. Φέρατε τερματοφυλακάρα. Πού Εκείνος ο, ο τερματοφυλακάρος που ναι, θέλατε. Τι φοβάσαι, μ, Αλέξανδρο, να σε πούμε δεύτερο. Ε, θα, άμα ε, μπορεί, θα γίνει πρώτο. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να είστε καλό. Τερμα... Πριν από μένα, δεν φέρατε εκείνο τον διεθνή με την εθνική Αργεντινή που δεν ήταν ποτέ διεθνή. διεθνή τον φέρατε, δεν θέλατε τον Οτσόα, θέλατε τον ε, Ρέι. Σα σας είχαν πουλήσει παπά, ότι είναι διεθνή. Πε μου λίγο, πε μου λίγο. Σε εκείνο το δωμάτιο, <laughs> στην προετοιμασία που μέναμε μαζί, θα βγάζαμε λεφτά από αυτό από ένα βίντεο, αν υπήρχε η κρυφή κάμερα. <laughs> άνετα. <laughs> λοιπόν. Ρεφέρετε τον Οτσόα, ρε. Φέρατε τον άλλο, τον παθρακικό τη Αργεντινή. Εντάξει, τα Όλα τα θυμάσαι, όλα τα θυμάσαι. <laughs> Είσαι έτσι χειρός, το, 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 έχω αλλάξει κινητό και είχατε εκεί το βίντεο. <laughs> Εντάξει, εμένα, εγώ θεωρώ ότι τα, το καλοκαίρι θα έχουμε δράματα με τον τερματοφύλακα. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή κάποια στιγμή που με είναι ελεύθερο ο Πασχαλάκης και να αν δεν ανανεώσει. Αλλά ε, για αυτούς όλους αυτούς τους παίκτες που αυτούς. τα συμβολιά του λύγουν. Ναι, νομίζω ότι πολλά κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό. Θα πολλά στον χώρο. Οπότε θα φανεί πω θα τελειώσει η σεζόν. Και ο Πασχαλάκη πέρσι για μεγάλο διάστημα δεν ήταν αυτό που ξέραμε. Ναι, αλλά και, και στο τελικό εμφανίστηκε όταν, ο τον παλιός. Στήριξε, ο, όταν τον στήριξε και ο Παύλο Γκαρσία. Εμφανίστηκε ξανά ο Σούπερμαν και το μισό κύπελο νομίζω του ανήκει. Έτσι, και με κίνησε αποκρούσει στο, στον τελικό. Οπότε όλα θα φανούν στο γήπεδο για κάποιου φωτοσυριστέ και νομίζω ότι είναι και κίνητρο για αυτού να δείξουν την αξία του και να κερδίσουν κάποιο συμβόλαιο. Πόσε φορέ έχουμε. Πόσε φορέ έχουμε. Έχουμε αρκετού. Πέντε. Δυόμιση και εγώ περιμένω. Τρει και ακόμα μόνο μου μένω. Επίτηδε τώρα μου βγάζει το γονίδι. Λοιπόν, θέλω με τη βιοενέργεια με τα χέρια σου να τραβήξει επάνω ε, του δύο χορηγού που έχουμε εκεί από πάνω. Γιατί είναι από κάτω σου. Τράβηξε σου λίγο από πάνω. Από κάτω, μα δεν του βλέπω. Δείχνω σωστά, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι σωστά δείχνω. Και το καρμέλ λοιπόν, και τα κανελόριζα. Λοιπόν, κανελόριζα το Λεμαϊδα. Εκεί. Όποιος πάει από εκεί ή όποιος βρίσκεται εκεί, όπως το επισκεφτεί. Ε, εμείς το επισκεφτήκαμε και τώρα κάνουμε δίαιτα. Και κάρμελ καφέ μπαρ στη προφήντελή στη Πηλέα. Η χορηγή μας, Αντώνη. Ήρθε η ώρα εγώ πες. να κάνω τα μαγικά μου. Λοιπόν, α, πάνω το κεφάλι μου είναι ε, το facebook η σελίδα μας το, η fanpage στο Puck Today. Είναι ε, το youtube μας. Κάνετε follow, καμπανάκια, να έχετε ειδοποιήσει. Είναι το spotify για να ε, μας ακούτε εκεί αν θέλετε από τα κινητά σας όπου είστε στο αυτοκίνητο, στο διάδρομο όπως βλέπω εγώ Netflix εσείς να ακούτε Puck Today. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Βάζετε πολλά megabytes. Και ανανεώνουμε ανεβων... το ραντεβού μα για πότε, επειδή υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε εκπομπή μετά από μεταγραφή, για όταν θα κάνουμε. μεταγραφή. <laughs> <laughs> Κάθε μεταγραφή θα κάνουμε μια εκπομπή. Καλά θα πάει αυτό. Ε, να παίξουμε λίγο παίξουμε να, ένα να, να παίξουμε... Όχι, να παίξουμε και ένα παιχνίδι να δούμε λίγο Πάου γιατί φτάνει. Ε, εντάξει, ναι. 22 μέρε αν δεν αντέχω άλλο. Και ναι. εδώ είμαστε. Θα γίνει το match. Ελπίζουμε για να δούμε. Άρα μετά το match. Ε, ναι, κάποια στιγμή. Ναι. Ωραία, οκ. Okay. Θα κανονίσει το πρόγραμμά μου. Μέχρι τότε θα τα λέμε και ό,τι απορία παρατήρηση έχετε, ξέρετε, κάτω από το βίντεο στο, στο YouTube, εσεί ρωτάτε, εμεί απαντάμε. Ε, αν και δεν έχουμε μαζέψει ερωτήσει όπω είπαμε. Έτσι, γιατί μα κάζω τώρα, Νίκο, μου καταλαβαίνεις καταλαβαίνει το φινάλε. Αλλά εδώ είμαστε για ό,τι ρωτάτε να κάνουμε σύντηση. Μέχρι λοιπόν την άλλη φορά, να είστε όλοι καλά.